Γεια σας από τη Γενέβη. Το σαλόνι του αυτοκινήτου γιορτάζει τα 89 γενέθλιά του. Και είμαστε εδώ για να δούμε όλες τις νέες τάσεις της αγοράς. Κόνσεπτ, παγκόσμιες πρεμιέρες, πάνω από 150 και πανευρωπαϊκές βέβαια. Στο περίπτωμα της Mercedes, πολλά και ενδιαφέροντα. Και σε έκδοση κόνσεπτ, αλλά και πραγματικές εκδόσεις και ανανεώσεις. The Geneva Auto Show is the first European show in the year. Therefore, a good place to put your toe in the water and see how the market is. EQV σε έκδοση concept. Το μοντέλο παραγωγής στην πραγματική του τελική μορφή θα το δούμε στην έκθεση αυτοκινήτου της Φραγκφούρτης, κάπου στο Σεπτέμβριο. Υπομονή. Παγκόσμια πρεμιέρα για CLA Shooting Brake. Αναμένεται στην Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Και GLC Facelift. Με πολλά συστήματα υποβοήθησης οδηγού αλλά και συνδεσιμότητας, 4MATIC τετρακίνηση και 9 κυβότιο ταχυτήτων. Όταν μιλάμε για δύναμη, εννοούμε πάντα εκδόσεις AMG, 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 όπως θέλετε πες το, έχει πολύ γκάζι. Συγκεκριμένη με 435 άλογα και 520 νιουτόμετρα ροπής στρέψης. Το περίπτερο της FIA, πολλοί πρωταθλητές. Αλλά αυτός που έκλεβε την παράσταση ήταν το μονοθέσιο του Lewis Hamilton. Mercedes, Formula 1. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το βλέπετε και μόνοι σας. Το αδιαχώρητο στο περίπτερο της Peugeot. Την παράσταση την έκλεψε το νέο 208. Με την τεράστια ιστορία, αλλά και το μεγάλο μέλλον. Πίσω μου, η ηλεκτρική έκδοση E208. Πρώτη ηλεκτροκίνητη πρόταση από τη Honda στο περίπτερό της, η οποία δεσμεύτηκε ότι μέχρι το 2025 όλα τα αυτοκίνητά της θα είναι ή υβριδικά ή ηλεκτρικά. Φουλ λοιπόν στη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Και από την άλλη μεριά, το συγκεκριμένο θα είναι σε πισωκίνητη πλατφόρμα, θα έχει αυτονομία 200 χιλιόμετρα και θα φορτίζεται το 80% σε μόλις 30 λεπτά. Η Imagine by Kia βάφτισε το πρωτότυπο όραμά του ο Κορεάτης κατασκευαστής για το μέλλον της αυτοκίνησης. Με πολλή διάθεση χιούμορ, γεμίσανε με 21 λεπτές οθόνες όλο το ταμπλό του αυτοκινήτου. Σαφέστατα και δεν πρόκειται να μπει στην παραγωγή, απλά τρολάρουν τους άλλους κατασκευαστές που έχουν δημιουργήσει μια άτυπη κόντρα για το ποιος θα βάλει τις περισσότερες οθόνες. AMI One λέγεται η πρόταση της Citroën για τις μελλοντικές μετακινήσεις. Μήκος μόλις 2,5 μέτρα. Αμυγός ηλεκτρικό, αυτονομία για 100 χιλιόμετρα, τελική 45 χιλιόμετρα, με λίγα λόγια, ό,τι πρέπει για τις μετακινήσεις μες στην πόλη. Η νέα γενιά της τριτικής 911 σε έκδοση Cabrio είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής εδώ στο περίπτερο της Porsche. F8 Tributo λέγεται η πρόταση της Ferrari, μια διθέσια μπερλινέτα που στην πλάτη του οδηγού υπάρχει ένας υπερτροφοδοτούμενος V8 κινητήρας, ο ισχυρότερος στην ιστορία της Ferrari, απόδοσης 720 ύπων. Πολύ γκάζι και παρά την παρουσία turbo που θεωρητικά αλλοιώνει τον ήχο του κινητήρα, ο ήχος είναι καθαρά Ferrari made in Maranello, Forza Ferrari sempre. Ο David Brown δεν είναι rockstar, είναι ένας ονειροπόλος δημιουργός. Ξαναζωντανεύει τα θρηλυκά μίνι του Άλλη Κισηγόνη, αλλά με σύγχρονη τεχνολογία, LED φώτα και άλλα πολλά. Στη Γενέβη Μαζεράτη έφερε μια ειδική έκδοση της Levante με την ονομασία Τροφέο Launch Edition. Ξεχωρίζει για τα διαφορετικά υλικά στο εσωτερικό, αλλά και για πολλά γκάζια. Για την ακρίβεια, 580 άλογα και 300 χιλιόμετρα τελική. Ο ήχος Πινιφαρίνα έχει πολύ μεγάλη ιστορία και παράλληλα έχει δώσει μοναδικές δημιουργίες στη Ferrari. Εδώ λοιπόν στο περίπτερο έχει ένα δημιούργημα που ακούει στο όνομα Μπατίστα και θα το δούμε σε τρεις εκδόσεις. Η μία θα εκφράζει την elegant πλευρά, η άλλη τη δυναμική και η άλλη την ηλεκτροκίνηση. Ο πρωταγωνιστής Μπουκάτι, ένας και μοναδικός. Τρελές επιδόσεις, αλλά αστρονομική τιμή, 16 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από 16 εκατομμύρια. Το δημιούργημα της Rimac
ζυγίζει μόλις 200 κιλά όλο το αμάξο μου. Ital Design εντυπωσίασε τα πλήθη με τη δημιουργία της που ακούει στο όνομα Da Vinci. Δεν πρόκειται να μπει στην παραγωγή, αλλά το κάνει πρόταση στους μεγάλους κατασκευαστές ώστε να το παρουσιάσουν είτε σαν υβριδικό, ηλεκτρικό ή οτιδήποτε άλλο σούπερ κάρ. Το πρωτότυπο της GFG που είναι πίσω μου επαναπροσδιορίζει την έκδοση της ταινίας Barbarella με την Jane Fonda, αλλά σε έκδοση 2020.